Τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα γίνεται ένας μεγάλος ντόρος, ένας μεγάλος σάλος για έναν καθηγητή χημείας σε ένα γυμνάσιο της Κέρκυρας με το όνομα Κοσμάσα Απερίης, κάπως έτσι, ο οποίος, οι μαθητές του βασικά τράβηξαν ένα βίντεο στο οποίο ο Κοσμάς Απερίης μέσα στην τάξη, αντί να κάνει μάθημα χημείας, λέει το δικό του τρόπο πώς βλέπει την ιστορία, και βασικά ο τύπος βασικά φαίνεται ότι στάζει από ανθεληνισμό, okay? Ο οποίος λοιπόν κατηγορεί διάφορους εθνικούς ήρωες της Ελλάδας, ανάμεσα σε αυτούς τον Παύλο Μελά, τον Κολοκοτρώνη, την Πουμπουλίνα. Για παράδειγμα, για τον Παύλο Μελά έρχεται και λέει ότι είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και ότι πρόκειται για χείριση στο δείγμα του ελληνικού πολιτισμού και ότι δεν ήταν ήρωας. Για τον Μέν Κολοκοτρώνη λέει ότι σκότωσε γυναικόπαιδα και ότι ο ίδιος γράφει, ο Κολοκοτρώνης, ότι για τη χώρα του έκανε θρύψαλα μικρά κρανία Εβραιόπουλων. Και για την Μπουμπουλίνα λέει ότι η ίδια η Μπουμπουλίνα εξαγόρασε τη ζωή των Εβραίων της Τρίπολης όταν τους πήρε τα κοσμήματα, τους πήρε όλα τα χρυσαφικά και τους έσφαξε. Okay. Λοιπόν, γίνεται αυτό, οι μαθητές τον κοντράρουν μέσα στην τάξη, τον αποκαλούν ότι δεν είναι καν Έλληνας, ότι είσαι εσύ Έλληνας, του λένε. Αυτό συνεχίζει να λέει αυτά τα πράγματα και βγαίνει το βίντεο στη φόρα, ξαφνικά όλοι αρχίζουν και φωνάζουν και φυσικά εδώ πέρα έρχονται και μεταλλεύονται την κατάσταση από τη μία πλευρά οι αντισημίτες, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο Ανθέληνας, ο Κοσμάς Απερίης, που υποστηρίζει τους Εβραίους, που μιλάει εναντίον των Ελλήνων και καλά υπέρ των Εβραίων. Επομένως, οι Εβραίοι είναι πίσω από τον Ανθεληνισμό και είναι η γνωστή προπαγάνδα που πάντα οι νεοναζί και οι αντισημίτες ξέρουν να παίζουν στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον όταν κάποιος ψάχνει, για παράδειγμα, στο Facebook του συγκεκριμένου τύπου, του Κοσμά Απερίη, και βρίσκει ότι έχει βάλει σύμβολα against antisemitism, εναντίον του αντισημιτισμού, έχει βάλει το Μαγκέν Νταβίδ, το άστρο του Δαβίδ, έχει βάλει επίσης το σύμβολο των τσιγκάνων, ως ένα σημείο να το λέμε και αυτό, και όπως επίσης σύμβολο της Αντίφα. Okay. Επομένως, είναι η εύκολη λία να έρθουν οι αντισημίτες και να πούνε να, οι αναρχικοί, οι Αντίφα, οι Ανθέληνες, από πίσω τους ποιοι κρύβονται, οι Εβραίοι. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία βέβαια τα έχω πει πολλές φορές και θα τα ξαναπώ και στο συγκεκριμένο βίντεο. Από τη μία πλευρά έχουμε το πρόβλημα του αντισημιτισμού στην Ελλάδα που υπάρχει εδώ και αιώνες. Δεν το κρύβουμε άλλωστε. Και από τη δική μας πλευρά, την πλευρά του εβραϊκού φωτός, από την πλευρά του εβραϊκού δυναμισμού, δηλαδή από την πλευρά των Εβραίων υπερήφανων, δυναμικών, πιστών, ορθόδοξων Εβραίων και βιβλικών σιωνιστών, εντάξει που είμαστε φυσικά και πατριωτών Ισραηλινών, εμείς δεν ερχόμαστε να πούμε ότι δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα. Φυσικά και υπάρχει και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Δυναμικά. Εδώ πέρα επίσης, αν κάποιος ψάξει το τι συνέβηκε κατά την Επανάσταση του 1821, θα βρει ότι όντως υπήρξαν, και το έχω αναφέρει και άλλες φορές, ότι όντως υπήρξαν επιθέσεις αντισημιτικές και εναντίον Εβραίων. Ο Κολοκοτρώνης δυστυχώς έσφαξε τους Εβραίους της Τριπολιτσάς. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το κατεβάζουν απλά οι Ανθέληνες από το κεφάλι τους. Όμως, και εδώ είναι το μεγάλο όμως, όπως ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος ήταν ένας φοβερός αντισημίτης, όμως και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο όμως. Το θέμα είναι ότι εμείς ως πιστοί υπερήφανοι Εβραίοι, όταν κοντράρουμε για παράδειγμα τον αντισημιτισμό που υπάρχει στην Ελλάδα, εντάξει, παίρνουμε για παράδειγμα την προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη, okay, ο οποίος δυστυχώς έσφαξε Εβραίους, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ήταν, είχε και αντισημιτισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον της προσωπικότητας αυτής για τον απελευθερωτικό αγώνα του υπέρ του ελληνικού λαού. Άλλο το ένα,
Άλλο το άλλο, το ίδιο ισχύει για τον κοσμέτονιτολό, το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε άλλη προσωπικότητα. Okay? Για οποιοδήποτε άλλη προσωπικότητα του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα εναντίον του Οθωμανικού ζυγού. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν ερχόμαστε να χλεβάσουμε το ελληνικό έθνος. Δεν ερχόμαστε να χλεβάσουμε τον ελληνικό αγώνα. Δεν ερχόμαστε να χλεβάσουμε τον ελληνικό πατριωτισμό. Έρχονται όμως οι λεγόμενοι αυτοί τύποι της Αντίφα, που βασικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το μίσος τους εναντίον του έθνους, το μίσος τους εναντίον της πατρίδας, το μίσος τους εναντίον του ελληνισμού, αμήν τι άλλο, να είμαστε αληθινοί τώρα. Η Αντίφα πολεμάνε οπουδήποτε και αν βρίσκονται τις αξίες του έθνους, της θρησκείας και της οικογένειας. Στην Ελλάδα είναι εναντίον της Ελλάδας και του χριστιανισμού. Στο Ισραήλ η Αντίφα είναι εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του εβραϊσμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και εναντίον του εκεί χριστιανισμού και ούτω καθεξής. Και φυσικά εναντίον της υγιής οικογένειας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Έτσι λοιπόν ο τύπος αυτός που λέγεται Κοσμάς Απερίης, ο οποίος είναι βασικά αναρχικός της Αντίφα, εντάξει. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιεί τους Εβραίους, χρησιμοποιεί το θέμα του ολοκαυτώματος, χρησιμοποιεί το θέμα των τσιγκάνων, των διαφόρων μειονοτήτων, μόνο και μόνο για να ρίξει το δικό του μίσος εναντίον του ελληνισμού. Οκ. Πόσο μάλλον όταν έψαξα λίγο περισσότερο στη σελίδα του στο Facebook, βρήκα ότι ο τύπος έχει σχέση με τη λεγόμενη οργάνωση Against Antisemitism in Corfu, δηλαδή εναντίον του αντισημιτισμού στην Κέρκυρα, στην οποία μάλιστα λέει ότι είναι μέλος ο ίδιος αυτής της ομάδας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρατήρησε ότι έχει σχέση με μια συγκεκριμένη πολύ επικίνδυνη, προσέξτε τι λέω, πολύ επικίνδυνη και ύπουλη ομαδούλα που λέγεται Protocols Without Zion, που έχει σχέση επίσης δεν ξέρω αν είναι ομάδα ή ανθρώπων, με την εξής ας πούμε ομάδα, XYZ Contagion. Okay, κάποιοι λένε ότι είναι ένα άτομο, κάποιοι λένε ότι είναι διάφορα άτομα πίσω από αυτό το ψευδώνυμο. Και εδώ πέρα θα αναφερθώ γιατί μιλάω για αυτούς τους τύπους. Και γιατί τους λέω ότι είναι ίσως μία από τις πιο ύπουλες, δύσκολες, απειλές εναντίον, προσέξτε, εναντίον των Εβραίων στην Ελλάδα και εναντίον των Εβραίων παγκοσμίως. Αν κάποιος ψάξει τους λεγόμενους Protocols Without Zion, θα βρει εκ πρώτης όψης ότι οι τύποι είναι υπέρ των Εβραίων, μιλάνε όλη την ώρα υπέρ των Εβραίων, εναντίον του αντισημιτισμού. Όχι όμως μόνο αυτό, αλλά ξαφνικά μιλάνε και ακόμα και υπέρ του Ισραήλ και ακόμα και εναντίον του αντισιωνισμού της αριστεράς. Κάποιος μπορεί να πει, όπα, αυτοί οι τύποι είναι εντάξει. Okay, δήθεν. Κάποιος ο οποίος δεν είναι πονηρεμένος. Κάποιος ο οποίος δεν έχει ψαχθεί λίγο περισσότερο και κοιτάει μόνο την επιφάνεια. Βλέπει ότι Protocols Without Zion ή το XYZ The Contagion, ότι όλα είναι υπέρ των Εβραίων, υπέρ ακόμα και του Ισραήλ. Ποιο το κακό λοιπόν. Εμείς είμαστε υπέρ του βραϊσμού, εναντίον του αντισημιτισμού, εναντίον του αντισιωνισμού, υπέρ του Ισραήλ. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα με τους Protocols Without Zion? Το πρόβλημα είναι ότι οι τύποι πίσω από όλο αυτό και καλά το προσωπείο υπέρ των Εβραίων, υπέρ του Ισραήλ, εναντίον των ψευτοπαλαιστινίων, εναντίον του αντισημιτισμού, εναντίον του αντισιωνισμού, από πίσω προωθούν σιγά σιγά αλλά σταθερά επίσης τη λεγόμενη liberal, προσέξτε, liberal τακτική και προπαγάνδα εναντίον του έθνους, του κράτους και της θρησκείας και της οικογένειας. Με έναν πολύ πλάγιο τρόπο. Βασικά δεν κρύβουν ότι όταν πολεμάνε τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα το κάνουν βασικά θελινισμού που έχουν. Ένα το κατώπιν. Και δεύτερο, όσον αφορά ακόμα και το Ισραήλ. Αν μη τι άλλο, προσπαθούν όλο και περισσότερο να προωθήσουν τη γραμμή
της Ισραηλινής αριστεράς, okay, και αυτό πάλι επίσης πολύ καλυμμένα, μια Ισραηλινής αριστεράς η οποία και καλά φαίνεται ότι είναι και καλά δίθεν υπέρ του Ισραήλ εξ αρχής, αλλά εκ των έσω είναι ο χειρότερος εκτός του Ισραήλ εκ των έσω. Αν μη τι άλλο, δεν τυχαίο ότι οι λεγόμενοι τύποι Protocols Without Zion έχουν αναφερθεί εναντίον μου ξεκάθαρα. Okay? Υποτίθεται ότι εγώ είμαι επίσης υπέρ του Ισραήλ, αντίον του αντισημιτισμού και αντισιωνισμού, υπέρ των Εβραίων. Ποιο το πρόβλημα λοιπόν, εγώ να είμαι ο κακός για τους λεγόμενους Protocols Without Zion? Πού τους ενοχλώ? Τους ενοχλώ ακριβώς στο θέμα ότι δεν παίζω το παιχνίδι τους. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι από πίσω είναι αντίφα. Και είναι ένα είδος του χειρότερου είδους αντίφα, γιατί υπάρχουν οι αντίφα οι οποίοι είναι ξεκάθαροι αντισιωνιστές εναντίον του Ισραήλ, που επίσης ξέρουμε ότι είναι εναντίον μας. Εντάξει, όπως είναι οι περισσότεροι αναρχικοί. Όχι, okay, ξέρουμε και αυτούς τους αντιμετωπίζουμε όπως τους αξίζει. Τύποι Ρουβίκονα και όλα αυτά. Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι, όπως λέγονται επίσης, υπάρχει και μια οργάνωση Αντίφα Negative, εντάξει, που είναι ακριβώς το ίδιο στυλ με τους Protocols Without Zion, το ίδιο στυλ γραμμής. Okay. Οι οποίοι καλά στο παίζουν υπέρ του Ισραήλ, αναρχικοί υπέρ του Ισραήλ. Τρελά πράγματα, εντάξει. Η Αντίφα στο Ισραήλ εναντίον του Ισραήλ, όπως και παγκοσμίως. Ξαφνικά αυτοί το παίζουν υπέρ του Ισραήλ. Αλλά και πάλι ο σκοπός τους είναι βασικά να έρθουν και να δώσουν ακόμα περισσότερα όπλα στην άλλη πλευρά, στους αντισημίτες και τους νεοναζί της άλλης πλευράς. Θα σου πούνε, άπα, τα λέγαμε εμείς, η Αντίφα είναι από πίσω από τους Εβραίους. Οι Εβραίοι πίσω από την Αντίφα. Το Ισραήλ είναι πίσω από την Αντίφα και ούτω καθεξής. Γενικά και αόριστα. Αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος κοσμός απερίης που τόσο πολύ αγαπάει τους Εβραίους, ακόμα και το Ισραήλ, έρχεται και μας λέει ξαφνικά την εξής σφήνα μέσα στο Facebook του. Λέει, όχι μόνο το Ισραήλ, όχι μόνο το ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δολοφονεί την Παλαιστίνη. Παίρνει αυτό το κείμενο και το βάζει στη σελίδα του ο λεγόμενος Κοσμάς Απερίης. Επομένως, δεν είναι τόσο φιλοϊσραηλινός ή φιλοεβραίος όπως θέλει να φαίνεται. Γιατί ακόμα κατηγορεί και το Ισραήλ ότι δολοφονεί την Παλαιστίνη και καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο. Για να καταλάβετε πόσο ύπουλοι είναι αυτοί οι τύποι. Μας λέει ξαφνικά, μιλάει εναντίον του Παύλου του Μελά, ο λεγόμενος Κοσμάς Απερίης, και λέει ότι είναι το χείριστο, και ότι πρόκειται, λέει, για χείριστο δείγμα ελληνικού πολιτισμού. Μια στιγμή. Από πού και ως πού τους αντίφα τους ενδιαφέρει ο ελληνικός πολιτισμός. Ή οποιοδήποτε πολιτισμός, ή οποιοδήποτε έθνος. Από πού και ως πού. Αν μη τι άλλο. Η αντίφα κάθε είδους, και πόσο μάλλον συγκεκριμένα αυτό το συγκεκριμένο αυτό ύπουλο στυλ αντίφα, αυτό είναι το χείριστο είδος και καλά πολιτισμού και καλά ελληνικού πολιτισμού. Φυσικά αυτοί οι τύποι δεν εκπροσωπούν την Ελλάδα. Okay? Και καλά του είπε ο μαθητής σου, τι, εσύ είσαι Έλληνας, δεν είσαι καν Έλληνας φίλε. Okay? Αν θέλεις είναι. Μακριά από εμάς λοιπόν, από τους πιστούς πατριώτες, ορθόδοξους Εβραίους και βιβλικούς σιωνιστές και πατριώτες Ισραηλινούς, μακριά από εμάς κάθε ανθέληνας. Και εδώ πέρα πέφτουν στην παγίδα πάρα πολλοί Εβραίοι της Ελλάδας, από τους λίγους Εβραίους της Ελλάδας, έτσι κι αλλιώς, που δυστυχώς οι περισσότεροι είναι και απομειωμένοι και δεν ξέρουν και όλο ψάχνουν κάποιος να τους συμπαθήσει, να τους αγαπήσει. Και έρχονται οι συγκεκριμένοι τύποι, τα συγκεκριμένα πιόνια του Σόρος, που παίζουν πολύ ύπουλα παιχνίδια, προσέξτε. Πολύ ύπουλα παιχνίδια. Okay? Και τους πλευρίζουν. Και τους λένε, να, εμείς είμαστε υπέρ των Εβραίων. Εναντίον του αντισημιτισμού. Ακόμα και υπέρ του Ισραήλ και εναντίον του αντισιωνισμού. Σας αγαπάμε. Θέλουμε να σας υποστηρίξουμε. Και οι Εβραίοι δεν το καταλαβαίνουν και τρέχουν από πίσω. Για παράδειγμα, μπήκα στη σελίδα του Κοσμάτου Απειρή και είδα ότι ένα μεγάλο κομμάτι των φίλων του δυστυχώς είναι Εβραίοι της Ελλάδας. Δυστυχώς. Γιατί έτσι ξέρουν αυτοί οι τύποι να τους πλευρίζουν. Και μιλάω στους Εβραίους Ελλάδας, να είστε προσεκτικοί με το ποιοι σας πλησιάζουν. Δεν πρέπει να προσέχετε μόνο τους αντισημίτες. Και αν μη τι άλλο, τον αντισημίτη τον ξέρεις. Είτε αυτός είναι της δεξιάς, είτε είναι της αριστεράς. Τον ξέρεις ποιος είναι. Και ξέρεις να προφυλάσσεις από αυτόν. Όμως πρέπει να είσαι ακόμα πιο προσεκτικός Εβραίε, χωρίς να είσαι βέβαια παρανοϊκός και να ψάχνεις παντού φαντάσματα, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ιδιαίτερα με εκείνους που θέλουν να σου πουλήσουν από το πουθενά ξαφνικά φιλία. Έλεγξε τους πρώτα. Δεν λέω να τους κλείσει την πόρτα, αλλά έλεγξε τους.
Ποιος είναι ο λόγος? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί τέτοιοι τύποι που έρχονται και κολλάνε υπέρ των Εβραίων μας λένε οργάνωση εναντίον του αντισημιτισμού στην Κέρκυρα. Θεός φυλάξει μακριά από αυτές τις οργανώσεις. Εμείς ως ΕΒΕ χρειαζόμαστε να προσφυλαζόμαστε τους εαυτούς μας μόνοι μας. Και αν κάποιοι θέλουν να μας υποστηρίξουν από τους μη Εβραίους, με μεγάλη μας χαρά, αλλά πρώτα απ' όλα, χωρίς αυτό να γίνεται για κάποιους άλλους δόλιους σκοπούς, και όχι φυσικά εναντίον της Ελλάδας, και όχι φυσικά για να προωθήσουν τους δικούς τους ανθιλληνικούς σκοπούς. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, και γιατί για εμένα, αυτό το στυλ και καλά φίλο Εβραίων και καλά φίλο Σιωνιστών κτλ., αυτό το στυλ, το ανθεληνικό, το συγκεκριμένο αντίφα, είναι ό,τι το χειρότερο και είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, πόσο μάλλον ακόμα μεγαλύτερος εχθρός μας είναι οι προδότες μέσα στον ίδιο εβραϊκό λαό, εντάξει. Αλλά, γιατί αυτοί οι τύποι είναι πολύ υπουλοί και δίνουν και ρίχνουν ακόμα περισσότερο νερό και λάδι, περισσότερο νερό στο μήλο του αντισημιτισμού και ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά του αντισιωνισμού, για να έρθουν μετά οι διάφοροι αντισημίτες, οι διάφοροι νεοναζί από την άλλη πλευρά και να σου πούνε να ποιοι είστε εσείς οι Εβραίοι. Μακριά από εμάς λοιπόν κάθε αθελινισμός, μακριά από εμάς κάθε στυλ αντίφα. Αυτοί οι τύποι προσπαθούν να το παίξουν τα βατζίδες χρησιμοποιώντας τις διάφορες μειονότητες, τους Εβραίους ή τους Τσιγκάνους. Μακριά λοιπόν από εμάς, έξω από εμάς τα στυλ αυτά της αντίφα, και μακριά από εμάς τέτοιοι τύποι, τέτοιοι ανθέληνες όπως ο Κοσμάς Απερίης.